Με την επιδημιολογική εικόνα του νησιού να εμφανίζεται καθημερινά όλο και πιο επιβαρημένη, με επίκεντρο το Λασίθι και την ενδοχώρα του Ρεθύμνου, φτάνει αύριο στο Ηράκλειο ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, ο κ. Κοντοζαμάνης θα βρεθεί αρχικά στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, όπου θα ενημερωθεί για τα δεδομένα των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί, τον τρόπο διαχείρισης αλλά και την εικόνα στα νοσοκομεία, ακόμη για την πορεία των εμβολιασμών. Παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο, μη επιθυμητό και προφανώς κινδυνεύουμε αν συνεχίζουμε να είμαστε άφρονες και επιπόλαιοι. Δεν αποκλείεται πάντως να βρεθεί στον Άγιο Νικόλαο και το Ρέθυμνο, όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των επιδημιολόγων. Όταν σε ένα χωριό που ζήτημα το χειμώνα αν 100 άνθρωποι βρίσκομαι 6 δείγματα, τελικά αυτό που αποκαλύπτεται είναι ότι πλέον ο κορονοϊός είναι μέσα στις οικογένειες, μέσα στις μικρές κοινωνικές εστίες. Ίσως αυτό το πράγμα να πρέπει να προβληματίσει και τους ειδικούς επιστήμονες πώς τελικά πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχει πιθανότητα να κολλήσεις όσο και να προσέχεις. Τα μέτρα τηρήθηκαν με ορισμένες εξαιρέσεις φυσικά που παντού υπάρχουν. Τα μέτρα τηρηθήκαν, θεωρώ. Απλά κουραστήκαν ο κόσμος. Το επιβαρημένο προφίλ στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου με επίκεντρο το Μυλοπόταμο προβληματίζει τους ειδικούς. Τα αποτελέσματα των rapid test, τα οποία αναμένεται να διενεργηθούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές πόλεις του νομού Ρεθύμνου, είναι κρίσιμα για τις αποφάσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν τη στιγμή που ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται ήδη σε σκληρό lockdown. Πριν 5-10 μέρες δεν είχαμε σχεδόν κανένα κρούσμα. Εγώ που παίρνω αναφορά, κανένα. Ξαφνικά είμαι και εγώ ανήσυχος και θεωρώ ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και όλοι οι πολίτες της περιοχής, γιατί είναι και λίγο ορισμένοι, πολύ ελάχιστοι, αλλά δυστυχώς δεν πειθαρχούν στο απλούστερο μέτρο το να πάει στην καφετέρια, να πάρει καφέ να φορεί τη μάσκα, το να πάει στο σούπερ μάρκετ να φορεί τη μάσκα. Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί από τους επιστήμονες, ο τρόπος λειτουργίας της καραντίνας που τίθεται κάποιος επειδή μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τηρείται. Να τηρείται για να προστατεύσουμε την ευρύτερη κοινωνία. Επειδή αυτή τη βδομάδα τα κρούσματα ήταν λιγότερα από την προηγούμενη. Προφανώς υπήρξαν και νέα κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πτωτικός. Θεωρώ λοιπόν ότι θα κάναμε δουλειά και με την λογική που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να χρειάζεται αυτή η σκληρή κατάσταση. Και μάλιστα να τονίσω εδώ ότι αυτό το οποίο για μας είναι ανεξήγητο, ότι εμποδίζονται οι οικοδομικές εργασίες. Ένας ακόμη ασθενής άφησε την τελευταία του πνοή από COVID-19 στην Κρήτη μετά από μάχη για τη ζωή που κράτησε 3 ολόκληρους μήνες. Πρόκειται για 74χρονο γνωστό επιχειρηματία Χρυσοχώ, ο οποίος νοσηλευόταν στη μεθ-COVID του Παγνή για 83 ημέρες. Και έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί της μονάδας.